Ελόβο. Ελόβο. Η Ελόβο είναι με διαφορά η καλύτερη μηχανή εισπέρωσης που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αλήθεια. Mm-hmm. Δεν την έχω ξανακούσει. Εγώ την εισάγω. Ελόβο. Μηχανές εσπρέσο. Και εγώ Αριστείδη μόνο εσπρέσο πίνω. Άρης. Α, sorry γιατί στο κουτί γραφεί η Αριστείδης. Ο Αριστείδης είναι ο παππούς. Α, μένετε μαζί. Όχι, όχι, όχι. Έχει πεθάνει πολλά χρόνια. Άρη, έλα λίγο. Δεν θέλω να πετάξει τίποτα από τα πράγματα του μπαμπά χωρίς να με ρωτήσει, εντάξει. Εντάξει. Κι εγώ προσωρινά ήρθα. Δεν κάνω, θα κάτσω 1-1,5 μήνα και θα φύγω. Θα δούμε Λονδίνο, Μιλάνο, μάλλον για εξωτερικό. Θα δείξει. Και πώς σου φαίνεται στο παπάγου. Παπάγου, παπάγου, φίλε. Πού θα βρει χειρότερα. Ο Αγγελάκος, ρε, έβγαλε και γένια. Τι λέει, ρε, ζήλεψε τη χάρη μας και είδες παπάγου. Για λίγο, boy, μου είμαι σε μεταβατική φάση. Καλά, σε φίλε, και εμείς έτσι λέγαμε και έχουμε κολλήσει εδώ, η κατάρα του στρατηγού. Αριστείδη. Ο Άρης είμαι. Ο παππούς σου σε ήθελε με ολόκληρο το όνομά του, όχι μόνο με το μισό. Είμαι ο Βάσος. Που μένει στην Αρτέμιδος. Καλώς. Καλώς. Βάσος ήταν η αιτία που αποστραδεύσανε τον παππού σου. Γιατί? Γιατί πήγε και του αγόρασε ένα σπίτι του παπάγου. Έφερε έναν κομμουνιστή του παπάγου, δεν και λίγο. Μην του ακούς. Από καθαρές ενοχές το πήρε το σπίτι του Βάσου, κύριε Αριστείδης. Τι ενοχές? Το νου σου. Λεγόντουσαν διάφορα για το συμμορίτη. Πόσο του μοιάζεις. Βάσο! Φτύς τόσο Αριστείδης. Τα νιάτα του. Ωπα, θα σε σπάσω, ναι. Με πήρε τηλέφωνο ο Βάσος. Κάντε παρέα. Πού πας?